Τι φέρνικαμε, αγαπητά μου παιδιά, πραγματικά τη λειτουργία μας σήμερα. Ήταν δικιά μας. Ακόμα δεν έχει φέξει και όμως η λειτουργία μας τελείωσε. Εφρανθήκαμε μαζί με τον Χριστόν. Είναι ευκαιρία όμως τώρα που τελειώσαμε τη λειτουργία να κάνουμε μερικές σκέψεις, διότι πολλές φορές παραπονείστε ότι δεν μπορείτε να χαρείτε τη λειτουργία, δεν μπορείτε να καταλάβετε τίποτε, δεν την ευχαριστιέστε, ότι δεν μπορείτε να προσευχηθείτε εις αυτήν. Άλλες φορές όμως χαρούμενοι μου λέτε: σήμερα λειτουργήθηκα πολύ καλά, την ένωσα τη λειτουργία. Άραγε, πότε μπορούμε να πούμε ότι τη ζήσαμε τη λειτουργία μας και πότε αυτό θα είναι ένα ψέμα, αν το πούμε? Προσευχόμεθα όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία, στη λειτουργία. Τι πρέπει να ζητάμε? Ή μάλλον, ας κάνουμε το ερώτημα διαφορετικά. Τι μας παρέχει η Θεία Λειτουργία για να το ζητήσουμε και όταν το πάρουμε να ξέρουμε ότι επέτυχε η λειτουργία? Αναμφιβόλως, ο τελικός σκοπός της Θείας Λειτουργίας είναι η συμμετοχή μας εις την Θεία Ζωή. Είναι η δόση και η αντίδοση, να δώσουμε και να πάρουμε. Να δώσουμε. Τι να δώσουμε? Τα δώρα, τα σά εκ των σών. Είναι δώρα δικά μας και τα δίναμε εις τον Θεό. Και είναι δικά Του που τα προσφέρουμε. Ποια έννοια υπάρχει άραγε σε αυτή τη φράση? Είναι δικά Του και όμως Του τα προσφέρουμε. Του προσφέρουμε δώρα άρτων και ίνων. Άρα γιατί? Μαζί με τις θυσίες, αγαπητά μου παιδιά, που προσέφεραν οι παλαιοί, οι Ιουδαίοι, προσέφεραν πάντοτε και δώρα, όπως διάφορα χρυσά, αργυρά σκέφη και δεν ξέρω τι άλλο. Προσέφεραν λοιπόν δώρα, προσέφεραν και θυσίες, προσέφεραν απαρχές, ένα μέρος δηλαδή από τα τρόφιμά τους, από τους καρπούς της γης ή από τα διάφορα ζώα, τα εδόδημα ζώα, τα φαγόσιμα. Εμείς δεν προσφέρουμε τέτοια πράγματα. Εκείνα που προσέφεραν οι άλλοι ήταν χρησιμοποιούμενα υπό των ανθρώπων. Χρησιμοποιούν το όμως και υπό των ζώων. Αυτά που προσφέρουμε εμείς εις τον Χριστόν, ο άρτος δηλαδή και ο ίνος, είναι εκείνα που αποκλειστικώς τα έχει εις την διάθεσή του άνθρωπος και είναι αφορμές της ζωής του. Είναι εκείνα που του παρέχουν την ζωή την προσωρινή. Προσφέροντας λοιπόν άρτων και ίνων, αυτά δηλαδή που αρμόζουν κατεξοχήν κυρίως σχεδόν αποκλειστικά εις τον άνθρωπο, εις τη ζωή του ανθρώπου, προσφέροντας αυτά είναι σαν να προσφέρουμε την ίδια μας η ζωή, την επίκυρον ζωή, την επίκυρον, την προσωρινή ζωή. Προσφέρουμε λοιπόν κάτι το πρόσκαιρο για να πάρουμε κάτι το αιώνιο, για να πάρουμε την αιώνια ζωή. Γι' αυτό στην δόση τη δική μας έρχεται η αντίδοση του Χριστού. Μας παρέχει την δική Του ζωή, το σώμα Του και το αίμα Του. Αλλά αυτά που προσφέρουμε, όπως και αυτά που δεχόμεθα από τον Κύριο, όλα είναι δικά Του. Τι ωραία που λέγει ο Καβάσιλας, ότι πρίκα δίδωσιν ημίν ο Θεός πάντα τα αγία,
και ουδέν αυτόν προεισφέρομεν, αλλά τεχνός εισή χάριτες. Όλα τα Άγια, λέει, παν δώρημα τέλειον, οτιδήποτε μας χαρίσει ο Θεός, όπως και οι επιτυχίες των αγώνα μας και οι αρετές και οι ευσεβείς σκέψεις και τα πάντα, όλα είναι πρίκα και ατεχνώς χάριτες του Θεού, αποκλειστικώς και μόνον δώρα και χάριτες του Θεού. Εμείς δεν έχουμε τίποτα να προεισφέρουμε, τίποτα προ αυτού να συνεισφέρουμε. Τα πάντα είναι εξ αυτού, λοιπόν. Όμως, για να μπορέσει να γίνει αυτή η αντίδοση που είναι ο τελικός σκοπός της Θείας Λειτουργίας, για να γίνει και σε εμάς αυτό που έγινε εν το προσώπο του Χριστού, εις το οποίον ενώθη η Θεία Φύσης και η ανθρωπίνη φύσης, για μια στιάφτης περιχωρήσεως και αντιδόσεως. Για να επαναληφθεί λοιπόν αυτό και σε εμάς, θα πρέπει να προπαρασκευαστούμε. Χωρίς προπαρασκευή, η λειτουργία μας μπορούμε να πούμε ότι ματέωση γίνεται. Το επιτιδίους γενέστε προς το δέξαστε αυτά, δηλαδή τα τίμια δώρα και τις χάρες του Θεού, και φυλάξε εξ ανάγκης απαιτεί παροιμών, και ούκαν με τα δύο του αγιασμού μη ούτω διατεθήσιν, λέγει πάλι ο Καβάσιλας. Δηλαδή, ναι, όλα μας τα δίνει δώρα, αλλά θέλει να γίνουμε εμείς κατάλληλοι, αρμόδιοι, ικανοί για να δεχθούμε τον αγιασμό του και τα δώρα του και άξιοι για να τα φυλάξουμε αυτά. Αναγκαστικός λοιπόν, για να μας τα μεταδώσει, πρέπει να διατεθούμε εμείς καταλλήλως. Επειδή λοιπόν ούτως αναγκαίος ειν το έχοντας απαντήσε, απαντήσουμε τον Χριστό δηλαδή, και παρασκευασμένους είναι και να είναι θα παρασκευασμένοι, δια τούτο ο Άγιος Συγγραφέας της Λειτουργίας τα ταυτοποίησε όλα έτσι, ώστε η προετοιμασία ουσιαστικός και βασικός να γίνεται μέσα εις αυτήν την Θεία Λειτουργία. Πώς γίνεται? Γίνεται με τις ευχές, με τους ψαλμούς και με τα αγιογραφικά αναγνώσματα, όπως και με όλα τα υπόλοιπα τα λεγόμενα και τα τελούμενα εν τη λειτουργία. Εις τι συνίσταται αυτός ο αγιασμός, αυτή η προπαρασκευή, εις την προετοιμασία της καρδιάς μας, εις το να γίνει χωρητική της θεότητος. Πώς θα μπορέσω τώρα να προετοιμαστώ? Ή καλύτερα, ας κάνουμε διαφορετικά το ερώτημα. Πώς μας προετοιμάζει η λειτουργία? Ας αρχίσω πάλι διαφορετικά. Ακόμα από πιο μπροστά. Από εκεί που είχαμε ξεκινήσει. Τι μου προσφέρει η λειτουργία? Τι ζητάμε, τι πρέπει να ζητώ από τον Θεό και όταν το πάρω είναι επιτυχημένη? Όταν τα πάρω όλα αυτά, τότε είμαι παρασκευασμένος και ετοιμασμένος για να δεχθώ το σώμα του και το αίμα του. Τι μου παρέχει η λειτουργία? Επομένως, τι πρέπει να ζητώ? Να, τι θα μας απασχολήσει σήμερα, για λίγο παιδιά μου, μερικές σκέψεις για τις οποίες θα μας βοηθήσει ο συγγραφέας τον οποίο αναφέραμε προηγουμένως, ο Καβάσιλας, αλλά ακόμα
και ο Απόστολος της ημέρας που διαβάσαμε, το Ευαγγέλιο της ημέρας, όπως και η ακολουθία της ημέρας. Το πρώτο το οποίο επιτυχάνουμε στην Θεία Λειτουργία είναι η άφεση των αμαρτιών μας. Πραγματικά κερδίζουμε την άφεση των αμαρτιών μας. Πώς γίνεται αυτό? Καταρχάς με τις ευχές οι οποίες αναφέρονται εις τον Θεό, προς τον Θεό εκ μέρους μας διά των χειλαίων του ιερέως. Οι ευχές αυτές έχουν μια δύναμη μέσα τους και τα ωραιότατα νοήματά τους συντρίβουν την καρδιά μας, κι αν ακόμα αυτή είναι πέτρινη. Μας κάνουν να νιώσουμε την αμαρτωλότητά μας. Μας συντρίβουν λοιπόν. Αναφερόμενες δε, αναπεμπόμενες προς τον Θεό, ανερχόμενες εις τον Θεό, τον εξηλαιώνουν μαζί μας. Εκείνος γίνεται ήλαιος πλέον. Δέχεται την παράκλησή μας, διότι μας το έχει υποσχεθεί αυτό, ότι θα ακούει την προσευχή μας. Σ' όλες τις ευχές παρακαλούμε να μας συγχωρέσει ο Θεός. Πόσοι λοιπόν είναι δυνατόν να μην μας ακούσει την ώρα, μάλιστα εκείνη τη φρικτή του μυστηρίου? Μας ακούει, και γι' αυτό ακριβώς μας παρέχει την άφεση των αμαρτιών. Έτσι θέσαμε την βάση της προετοιμασίας. Ξέρουμε τώρα τι θα ζητούμε μέσα στη λειτουργία και τι θα σκεπτόμεθα. Την αμαρτωλότητά μας θα την σκεπτόμεθα και θα αγωνιζόμεθα να συντριβεί η σκληρότηση της καρδιάς μας, ούτως ώστε να επέρθει και η άφεση των αμαρτιών. Ένα δεύτερο το οποίο κερδίζουμε. Γίνεται μια μετάθεση του νου και της καρδιάς μας εις τον ουρανό. Δηλαδή δεν ζούμε πλέον εις την γη, μέσα στη λειτουργία. Προσέξατε τι έλεγε ένα τροπάριο των Ένων που διαβάσαμε, που ψάραμε. «Δια του σταυρού σου, Χριστέ, μία πίμνη γέγονεν αγγέλων και ανθρώπων και μία εκκλησία. Ουρανός και η γη αγάλετε, Κύριε δόξα Σύ». Δηλαδή, με το σταυρό σου, λέγει, Χριστέ μου, σταυρός ο οποίος χωρίς χύσιμο αίματος υψώνεται πάλι με της Θείας Λειτουργίας, η οποία είναι μία αναπαράσταση ακριβώς της ζωής του Χριστού, επομένως και βασικός του σταυρικού του θανάτου. Για τους σταυρούς σου λοιπόν, επομένως και για τις λειτουργίες σου, όλα γίνονται μία πίμνη και μία εκκλησία. Άγγελοι και αρχάγγελοι και άνθρωποι. Ο ουρανός και η γη συμμετέχουν. Δεν υπάρχει τίποτε που να μένει έξω. Όλα γίνονται ένας ουρανός. Πάντες και πάντα συγχωνεύονται και όλοι και όλα μαζί δοξάζουν τον επί του θρόνου του ιστάμενο Χριστόν. Η λειτουργία μας λοιπόν είναι μία σύναξη των έργων, των ποιημάτων, των δημιουργημάτων του Θεού και μάλιστα του αγγελικού και του πνευματικού και του ανθρωπίνου κόσμου. Είναι μία δημιουργία ενός πνευματικού ουρανού
μπροστά στην ομορφιά του οποίου ο επίγειος πλέον κόσμος και οι επίγειοι ουρανοί πάβουν να έχουν σημασία. Τα πάντα οχριούν. Όταν ζει κανένας μέσα στη λειτουργία αυτήν την αλήθεια, αυτών των πνευματικών ουρανών, αυτήν την παράσταση του σώματος του Χριστού, τότε πλέον δεν νιώθει καθόλου άνετα μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Ένας ο οποίος μπορεί να κάνει και στη ζωή αυτήν και στον κόσμο αυτόν. Ένας ο οποίος μπορεί να βολευτεί και κάπως διαφορετικά. Ασφαλώς δεν είναι εύθετος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Όταν είσαι στη λειτουργία, νιώθεις ότι είσαι ξένος πλέον για τον κόσμο. Χαίρεσαι διότι είσαι γραμμένος εις τη Βασιλεία των Ουρανών. Ανάβει τώρα η επιθυμία μέσα στην καρδιά σου να γίνεις και εσύ πολίτης της Βασιλείας αυτής. Και είναι δύσκολο αυτό. Είναι όμως υπόθεση του Θεού. Είδατε στο Ευαγγέλιο της ημέρας μας, όταν έτρεξαν χαρούμενοι μαθητές του Χριστού στον Κύριον, χαρούμενοι διότι έκαναν θαύματα, χαρούμενοι διότι ευγγελίζοντο, διότι μετέστρεφαν ψυχές, χαρούμενοι διότι έβγαζαν και δαιμόνια, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν Κύριε, του λέγουν. Τι απήντησε εκείνος? Μη χαίρετε, λέγει, για όλα αυτά, αλλά να χαίρεστε διότι τα ονόματά σας εγγράφει εν ουρανείς, ότι τα ονόματα ημών εγγράφει ότι εν ουρανείς. Αυτό είναι το δύσκολο να πετύχει κανένας. Αυτό είναι το πραγματικό κέρδος που θα μπορείς να έχεις. Η λειτουργία είναι σαν να μας λέγει, γίνε και εσύ ο εκλεκτός που θα συγκαταλεχθείς εις αυτήν την πολιτεία του Θεού. Σε κάνει λοιπόν να νοσταλγείς τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή την κοινωνία των αγγέλων και των ανθρώπων. Εκεί που τα όλα αγάλλονται, όλα δοξολογούν τον Θεό. Αποτέλεσμα δι' αυτού είναι ένα τρίτο πράγμα. Ο αγιασμός μας. Ο αγιασμός. Τι σημαίνει αγιασμός? Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εν Αγίης επαναπαύει. Μονάχα σε Αγίους μπορεί να επαναπαυθεί ο Θεός και με αυτούς μπορεί να επικοινωνεί ο Υιός. Γι' αυτό και του ζητούμε συνεχώς να μας αγιάσει και εμάς. Τι είναι ο αγιασμός και πώς επιτυχάνεται? Μα ακριβώς είναι η αποκοπή μας από τον κόσμο και τα φρονήματα του κόσμου. Αγίος είναι ο ξεχωρισμένος, ο αφορισμένος, ο δοσμένος εις τον Θεό. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Επομένως, γίνομεθα ξένοι για τον κόσμο και επιθυμούμε πλέον να ανήκουμε ολοκληρωτικά εις τον Θεό. Αυτή μας η επιθυμία μας αγιάζει. Γίνεται μια προϋπόθεση για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε και κάθε άλλη αρετή που είναι απαραίτητη για τον αγιασμό μας. Η λειτουργία μας επομένως είναι ένα δώσιμο εις τον Θεό. Είναι μια προσφορά του εαυτού μας εις τον Κύριον. Ή καλύτερα, είναι μια επανάληψη, μια ανανέωση της προσφοράς μας, της συνθήκης που έχουμε υπογράψει μαζί του, τότε που εβαπτιζόμεθα και εχριόμεθα. Του υποσχόμεθα ακόμη μια φορά, κάθε φορά που πηγαίνουμε στη λειτουργία, ότι Κύριε, σου ξαναδίνω τον εαυτό μου. Ο αγιασμός αυτός όμως γίνεται και με τη συμμετοχή μας
εις το σώμα του και στην ζωή του. Εις το σώμα του. Είπαμε ότι εν τη λειτουργία γίνεται η σύναξη του λαού του Θεού. Συμμετέχουμε και εμείς. Επομένως, επικοινωνούμε άμεσα με τον Θεό. Αυτό σημαίνει ότι η χυμή του Θεού ρέουν μέσα μας, επομένως και αγιώτης του. Γινόμεθα κομμάτια του Χριστού, μέλη του Χριστού. Εκείνος η κεφαλή και εμείς τα μέλη. Αφού η κεφαλή όμως είναι Αγία και εμείς γινόμεθα πλέον Άγιοι. Άγιος είναι μόνον Εκείνος. Αφού και εμείς γινόμεθα πλέον Εκείνος, αφού εμείς γινόμεθα δηλαδή μέλη εκ μέρους, σάρξ εκ της σαρκός του και οστά εκ των οστών του, τότε πλέον δεν μπορεί παρά και εμείς να είμεθα Άγιοι. Έχουμε και μια συμμετοχή, λέμε, όμως, και στην ζωή του. Τι σημαίνει αυτό? Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η λειτουργία δεν είναι απλώς ή μάλλον δεν είναι ουσιαστικώς μία προσευχή. Είναι μία δόσης και μία αντίδοσης, αλλά είναι και μία ανάμνησης και μία επανάληψης, ας πούμε καλύτερα είναι μία όρασης. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Χριστός ζει τώρα μπροστά μας. Διόλων των πραγμάτων ορώμεν των Χριστών τυπούμενων και τα υπερημών αυτού έργα και πάθη. Και χάρ εν της ψαλμής και της αναγνώσεσι και πάση της υπό του ιερέως δια πάσης της τελετής πρατωμένης η οικονομία του σωτήρος σημαίνεται. Επομένως, ολόκληρη η Θεία Μυσταγωγία δεν είναι παρά μία εικόνα του ιδίου του σώματος του Χριστού. Ολόκληρη η Θεία Λειτουργία είναι μία εν χρόνο και εν χώρο επανάληψης της ζωής του Χριστού, σαν να ζει τώρα μπροστά μας ο Χριστός. Διότι αυτά που γίνεται στη λειτουργία, του σωτήρος, στην οικονομία αναφέρεται πάντα η να ημίν η αυτής θεωρία προς πρώτον οφθαλμόν ούσα τας ψυχάς αγιάζει και ούτω επιτίδει γινόμεθα προς την υποδοχή των ιερών δώρων. Όταν κάποτε ο Χριστός ζούσε, χάριζε την Ανάσταση εις όλο τον κόσμο. Και τώρα το ίδιο, φιλοπόνος θεωρουμένη η ζωή του Χριστού, μας καθιστά και εμάς ικανούς να ανιστάμεθα εις την δική του ζωή. Όλα λοιπόν που λέγονται και πράττονται στη Θεία Λειτουργία μπορεί να έχουν και έναν πρακτικό σκοπό. Έχουν όμως και έναν δεύτερο σκοπό, να τυπούν τον Χριστόν. Δύο έργα μπορούν να κάνουν δηλαδή. Παραδείγματος χάρη, η περιφορά του Ευαγγελίου έχει ένα πρακτικό σκοπό. Ταυτόχρονα όμως είναι και μία τύπωση και μία δήλωση και μία φανέρωση του ιδίου του Χριστού. Όπως ακριβώς φορώντας το ένδυμά μου καλύπτω μία πρακτική ανάγκη, την ανάγκη της επενδύσεώς μου, της καλύψεως της γενναιότητός μου, της προφυλάξεώς μου από την θερμότητα ή από το κρύο. Ταυτόχρονα όμως τα ενδύματα δείχνουν και την εργασία μου ή δείχνουν την ηλικία μου, το αξίωμά μου, τον χαρακτήρα μου κλπ. Κλπ. Υποδηλώνουν και τον άνθρωπο. Το ίδιο συμβαίνει και με τα γεγονότα της λειτουργίας. Υπάρχουν όμως και πράξεις και λόγοι που αποκλειστικώς και μόνο έχουν συμβολικό χαρακτήρα. Δηλαδή αποκλειστικώς δηλωτικών
της ζωής του Χριστού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι στη λειτουργία θα πρέπει η οφθαλμή της διανοίας μας να είναι συνεχώς εις τα νοούμενα και στα τελούμενα, ούτως ώστε νοερός και μυστικός συμμετέχοντες εις τη ζωή του Κυρίου, να γίνομαι ικανή και μυστηριακός να συμμετάσχουμε εις την αυτήν. Διόρων λοιπόν το μέσον, καλείο και θειωτέρα εργάζεται την ψυχή μας η Θεία Λειτουργία και αξίους προς υποδοχήν του σώματος και του αίματος του Χριστού μας, μας καθιστά. Ένα τέταρτο το οποίο μας προσφέρει η λειτουργία είναι η αγάπη προς τους άλλους, προς τους αδελφούς μας, η οποία γίνεται ανηφορίων. Προσέξατε τι έλεγε ο Απόστολος: ασπάσαστε αλλήλους εν φιλήματι αγάπης. Ένα τέτοιο φίλημα το έκαναν οι αρχαίοι χριστιανοί. Σε εμάς κατηργήθη τώρα. Μπορεί όμως να είναι εσωτερικό. Τρόποτινά με ένα βλέμμα της καρδιάς να αγκαλιάσει ο ένας όλους τους άλλους. Εν πάση αγάπη και με ολοκληρωτική ενότητα προς τους άλλους. Πρέπει κανείς να έρχεται στη λειτουργία και ταυτόχρονα να το ζητά αυτό για να γίνει μια αύξηση. Πώς μπορεί κανείς να ενωθεί με τον Χριστό εάν δεν είναι ενωμένος με το κάθε μέρος, με το κάθε μέλος του, του σώματός του. Τέλος, η Θεία Λειτουργία εις την προετοιμασία που κάνει μέσα μας δημιουργεί και μίαν πίστη και μίαν εναπόθεση των ελπίδων μας, των δυσκολιών μας, των προβλημάτων μας εις εκείνον. Εις τη λειτουργία δεν πηγαίνουμε για να ζητήσουμε το και το και το, τις διάφορες ανάγκες μας να ικανοποιήσουμε δηλαδή. Πηγαίνουμε για να ζητήσουμε αποκλειστικώς και μόνον εκείνον. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε εις τον Θεό. Πάσαν την μέρη μου ανημών, επιλείψαντες επ' αυτών, όπως λέγει ο Απόστολος της ημέρας μας. Σαν εκείνον που ρίχνεται μέσα στη θάλασσα επάνω στα κύματά της και αφήνεται να άγεται και να φέρεται από αυτά. Έτσι κάνουμε κι εμείς. Αποκτούμε το θάρρος. Παίρνουμε το δικαίωμα. Κατακτούμε την ελευθερία μέσα στη λειτουργία. Την ελευθερία να μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Διότι εφόσον ενούμεθα με τον Θεό και ο Θεός είναι παντοδύναμος και ο πλήρης αγάπης, είναι φυσικό εκείνος που έχει αρχίσει την ζωή μέσα μας, αυτός και να τη φέρει εις πέρας. Αυτός να μας τακτοποιήσει κάθε πρόβλημα εξωτερικό αλλά και πνευματικό. Ο δε Θεός πάσης χάριτος, ο καλέσας ημάς εις την αιώνιον αυτού δόξαν εν Χριστώ Ιησού, ο λίγων παθώντας, αυτός καταρτήσει ημάς, στηρίξει, στενώσει, θεμελιώσει. Ο Χριστός αναλαμβάνει πλέον αυτός που έγινε το θεμέλιο της ζωής μας, αυτός και να μας στενώσει και να μας στηρίξει και να μας καταρτήσει, να μας τελειοποιήσει τα πάντα να τα κάνει εκείνος. Είπαμε λοιπόν ότι στη λειτουργία κερδίζουμε την άφεση των αμαρτιών μας. Γίνεται μια μετάθεση του νου και της καρδιάς μας εις τον ουρανό. Επιτυχάναμε τον αγιασμό μας. Ενούμεθα εν απολύτω εν πλήρη αγάπη με όλους τους άλλους και μια πίστη μέσα μας ισχυρά εισέρχεται και μια εναπόθεση γίνεται προς τον Θεό. Όλα αυτά τα επιτυχάνουμε
με τις ευχές, όπως λέγαμε στην αρχή. Οι ευχές επισπώνται ροπήν εκ του Θεού και την εκείθεν επισπώνται ροπήν, όπως λέγει ο Καβάσιλας, από τον ουρανό δηλαδή. Δεν είναι όμως μόνο οι ευχές που βοηθούν. Βοηθούν και οι ψαλμοί που λέγονται και τα άσματα, διότι και αυτά ομιλούν περί του Χριστού. Ιδίως οι ψαλμοί των αντιφώνων, οι οποίοι όμως σήμερα δεν διαβάζονται στις λειτουργίες μας, παρά μονάχα ορισμένοι στίχοι. Οι μακαρισμοί, η συνεχεία κλπ. Και τα αναγνώσματα, τα οποία ομιλώντας σε εμάς για την αγάπη του Θεού και για το έργο το οποίο έχει κάνει, μας ανάβει τον πόθον του και την επιθυμία να τηρούμε τις εντολές. Του ο τρόπος διόλων των λεγόμενων και των τελουμένων εν τη λειτουργία, επιτυχάνομαι να κάνουμε την ψυχή μας καλύτερη, να την κάνουμε θειότερη. Διαπάντων είναι σαν να μας προτρέπει ο Ιερός Συγγραφέας της Λειτουργίας: ούτω εδεσθόμεν, ασεβαστόμεν δηλαδή, τον ούτως ελεήσαντα, τον ούτως σώσαντα, και πιστεύσομεν αυτότας ψυχάς. Ας το εμπιστευτούμε τις ψυχές μας. Και παραθόμεθα τη ζωή, και φλέξομεν τας καρδίας το πυρί της αγάπης αυτού, και τη ούτη γενόμενη το πυρί των μυστηρίων ομιλήσομεν ασφαλώς και οικείως. Όταν δηλαδή του πιστευθόμεν τας ψυχάς μας, όταν του παραθέσομεν τη ζωή μας, όταν φλέξομε τις καρδιές μας με το πυρί της αγάπης του, τότε πλέον είμαστε έτοιμοι και τότε μπορούμε να ομιλήσουμε το πυρί των μυστηρίων του ασφαλώς και οικείως. Να έρθουμε εις επαφή, να αποκτήσουμε πλέον εμπειρική συνάθεια με το πυρί των μυστηρίων του. Τότε μονάχα η διήγησης αυτή, η πρακτική, δηλαδή η εντυπράξη, η εμπειρική, η πραγματική αυτή διήγησης της ζωής του Χριστού γίνεται μία βίωση από εμάς. Και η μετάληψη των τελείων δώρων, δηλαδή η μετάληψη της θεότητος και η θέωσής μας, έρχεται σαν μία απόρρια όλων εκείνων που λέγαμε προηγουμένως ότι μας χαρίζει η Θεία Λειτουργία. Το τεμάχιο του Αγίου Άρτου, το οποίο πρόκειται να γίνει σώμα του Χριστού, το βγάζουμε από το πρόσφορο. Δεν προσφέρουμε ολόκληρο το πρόσφορο εις τον Κύριον, αλλά εν τεμάχιον το οποίο βγάζουμε από το πρόσφορο. Το πρόσφορο συμβολίζει την ανθρωπίνη φύση, το ημέτερον φύραμα, το ανθρώπινο γένος. Εξήλθε ο Χριστός εκ του ημετέρου φυράματος για να το θεώσει. Ας εξέρθουμε και εμείς έτσι εκ μέσου των ανθρώπων για να θεωθώμεν, για να προσφερθόμεν εις τον Θεόν, ότι προσφέροντας αυτό το αντίτυπον προσφέρομεν, είπαμε, τον ίδιο τον εαυτό μας. Τα αντίτυπα αυτά του τιμίου σώματος και του αίματος του Χριστού, πρώτα τα εναποθέτομεν ως δώρα εις τον Κύριον, τα κάναμε δώρα εις τον Θεόν επί της Αγίας Προσκομιδής, και συνεχεία τα προσφέρομεν ως θυσίαν
επί του Αγίου Θυσιαστηρίου. Ας καταστήσουμε τον εαυτό μας δώρον διαλεγμένο, δώρο ξεχωρισμένο για εκείνον, δώρο που θα το αφήσουμε μια για πάντα στα χέρια του και να μην θελήσουμε να το ξαναπάρουμε ποτέ πίσω. Και τότε μόνον όταν θα προσφερθόμενοι σε αυτόν ως δώρον, τότε μόνον μπορούμε νουν ψυχήν και καρδίαν, πλησιάζοντας εις το Άγιο Θυσιαστήριό του και προσεδρεύοντας εις αυτό, κυκλούντες καθεκάστην το θυσιαστήριό του, να προσενέγκομεν θυσίαν σώσαν και βάρεστον. Ολόκληρο το είναι μας, τον εαυτό μας, που μας το χάρισε εκείνος, που αρχίζει από εκείνον, ο οποίος δεν θα πάψει να είναι το κέντρο της ζωής μας και το τέλος της ζωής μας.